μαζί με το Μάκη, το σεφ του Avalon, και διαλέξαμε να φτιάξουμε ένα αρνάκι φρικασέ. Θα δείτε, είναι πολύ εύκολη διαδικασία. Καμιά φορά λέμε φρικασέ και λέμε πω 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 το τι θα γίνει τώρα εδώ. Όχι, γρήγορη και εύκολη διαδικασία. Μάκη, τι λες, τι να κάνουμε? Έχουμε διαλέξει κρέας μπούτι. Mm-hmm. Είναι λιγότερο λιπαρό από ότι είναι η σπάλα. Πολύ ωραία. Το κόβουμε σε κομματάκια καρέ, καρέ, χοντρά για ψηθεί, καρέ. Για να ψηθεί πιο γρήγορα, έτσι. Θα ξεκινήσουμε με το φρέσκο κρεμμυδάκι. Εσύ τώρα δηλαδή η διαδικασία που θα κάνεις τι είναι? Ελαιόλαδο. Παρακαλώ, αν δεν βάλεις και ελαιόλαδο μέσα θα σηκώσω να φύγω. Το ελαιόλαδο αυτό είναι... Βεβαίως. Το ελαιόλαδο αυτό είναι από... Ζάκηθο, από όλου. Ζάκηθο. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, που δίνεται το... Το κρεμμυδάκι. Yeah. Ένα φρέσκο κρεμμυδάκι. Ωραία. Άι, θα σοτάρεις πρώτα το κρεμμυδάκι και μετά θα ρίξεις το άλλο. Λίγο, λίγο το. Mm-hmm. Για να βγάλει λίγο τα αρώματα, ε. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, προσθέτουμε το κρέας μας. Mm-hmm. Αυτό τώρα για πόσες μερίδες είναι, δηλαδή πόσες υπολογίζεις το άτομο από εκεί? Είναι για καμιά δεκαριά άτομα? Είναι 8 άτομα. 8 άτομα. 8 άτομα. Πρέπει να προσέξεις εσείς. Είναι 600, είναι 200 γραμμάρια. Ότι χρησιμοποιήστε όσο θέλετε. Απλώς τη διαδικασία. Δεν σας δίνουμε γραμμάρια. Απλώς σας δίνουμε. Λέμε τη διαδικασία που θα φτιάξετε. Τώρα, αν θέλετε να προσθέσετε εσείς και κάτι άλλο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το φρικασέ, όταν λέμε, δεν φτιάχνουμε παραδοσιακό φρικασέ. Προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα φρικασέ όσο γίνεται καλύτερο στις γεύσεις των πελατών. Αρχίζουν οι μυρωδιές, έτσι, έτσι, έτσι. Έτσι. Ναι. Πολύ ωραία. Μπορούμε λίγο να το αλάτι πιπερώσουμε τώρα. Τώρα, αυτή τη στιγμή. Ναι. Δώσω εγώ το αλατάκι το πιπεράκι. Να ρίξεις εσύ όσο χρειάζεσαι. Ωραία. Λίγο να σοταριστεί. Το τρώνε οι τουρίστες στο φρικασέ? Τρελαίνονται. Γενικά ο τουρίστας τρώει παραδοσιακά φαγητά από εμάς. Απλώς δεν θέλει πολύ το λιπαρό, ξέρεις, γι' αυτό βάζουμε και το ελαιόλαδο. Δεν θέλει βούτυρα, έτσι, και τέτοια πράγματα. Θέλει να ξεφύγει από το δικό του λίγο. Και να σου πω και κάτι, καλό που βάζουμε ελαιόλαδο, γιατί στο κάτω-κάτω αυτό παράγουμε. Έτσι, δεν παράγουμε όπως παράγουν οι ξένες χώρες βούτυρα, λίπη κτλ. Ναι, τώρα βγάζεις μυρωδιές στο αρνί, ε. Λοιπόν. Είμαστε περίπου έτοιμοι να το σβήσουμε. Να το σβήσουμε τι, α σβήσουμε μάτι. Με κρασάκι. Κρασάκι. Ναι. Κοίταξε να δεις. Έχουμε διαλέξει ένα κρασί. Το συγκεκριμένο το κρασί έχει πάει παντού. Έχει πάει στην Κίνα, έχει πάει στον Καναδά, έχει πάει στην Αμερική. Βάλε όμως εσύ και μετά θα πω την ιστορία του. Λοιπόν. Πολύ ωραία. Είναι αρκετά. Πολύ ωραία. Πάω από μυρωδιές. Να συνεχίσω για το κρασί όσο εσύ ανακατεύεις. Το συγκεκριμένο το κρασί ήταν να πάει και στην Ιταλία τώρα πρόσφατα, αλλά πήγε η Κάβα, πήγε δηλαδή το αδερφάκι αυτού του κρασιού. Ξέρεις τι άλλο πήγε στην Ιταλία, ξέρεις να μου πεις? Όλα τα κρασιά του Καλλινικά. Όχι όλα, πήγανε δύο. Πήγε του κυρίου Σολομού, πήγε της Ένωσης το κρασί και αυτό ήταν όλο, δεν πήγε κανένας άλλος. Θα σου πω για ποιο λόγο. Πήγανε για να προωθήσουμε τα προϊόντα εκεί. Πήγε το νεροκρέμιδο. Πήγε το παστέλι, δεν πήγανε ντομάτες και ιστορίες, πήγανε όλα τα προϊόντα από εδώ, από τη Ζάκυνθο, έτσι. Πήγε το ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο οπωσδήποτε, Ζάκυνθο. Πήγε οπωσδήποτε. Τώρα πρέπει να ρίξουμε λίγο νεράκι. Θα δώσω εγώ το νεράκι. Οκ. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Ίσα ίσα να καλύψει. Ναι, βέβαια, γιατί θα κάνουμε μαρούλια εδώ. Θα χρειαζόμαστε λίγο ζουμάκι μετά. Βεβαίως, βεβαίως. Για να κάνουμε λοιπόν. Το αγκολέμονο, Έτσι. Θα κάνουμε αγκολέμονο σε κεφινό ή δεν νομίζω, Εντάξει. Στη Ζάκηθο μετράνε πόσα άτομα είναι και ανάλογα τα άτομα βάζουν και τα αυγά. Πολύ σωστό δηλαδή, αυτό. Πολύ σωστό αυτό που λες. Πολύ παχύ. Είναι πολύ παχύ. Άλλες περιοχές της Ελλάδος δεν το τρώνε έτσι.
Όχι. Έτσι υπολογίζουν γύρω στα 3 με 4 αυγά για να φτιάξουν. Έτσι. Τώρα από εδώ και πέρα. Λοιπόν, θα το αφήσουμε να πάρει μία βράση. Θα το σκεπάσουμε για να το διευκολύνουμε να πάρει μία βράση. Okay. Και μετά θα προσθέσουμε. Πόση ώρα θα περιμένουμε για όλη αυτή την υπόθεση? Γι' αυτό το κρέας που έχουμε είναι γύρω στη μία ώρα, μία ώρα και ένα τέταρτο. Μία ωρίτσα. Λοιπόν, εγώ λέω να τα αφήσουμε λίγο να πάρουμε αυτή την ώρα που θέλει, να βράσει, να το σκεπάσουμε. Okay. Να πούμε δύο κουβέντες. Μου δίνεις το καπάκι, σε παρακαλώ. Το καπάκι, αμέσως. Τώρα το καπάκι, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ορίστε. Πολύ. Ορίστε. Έτσι, το σκεπάζουμε. Και περιμένουμε. Και το αφήνουμε. Θέλω να σου τελειώσω για την Ιταλία. Okay. Μέχρι που να βράζει και να πούμε και δύο κουβέντες. Στην Ιταλία, όλα τα προϊόντα που πήγαν, από τη Ζάκυνθο όλα, έτσι, δώσανε αμέσως και η Ιταλή παραγγελία. Φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή όλοι οι παραγωγοί, οι προμηθευτές, όλοι όσοι πήγανε κάτω, τα εινοποιεία, τα ελαιοτριβεία κτλ., ήδη ετοιμάζουν τις μπαλέτες για να τις στείλουν στην Ιταλία. Δηλαδή, φαντάσου ότι όλα αυτά τα υλικά που βάζεις τώρα εσύ μέσα, το ελαιόλαδο, το κρασί, νεροκρέμιδο φυσικά δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, αλλά και αυτό θα έφευγε, φεύγουνε για Ιταλία. Γίνεται εξαγωγή, έτσι. Όχι, δηλαδή, πολύ καλό. Τα προϊόντα είναι πάρα πολύ καλά στις Ζάκυνθο. Πολύ καλό αυτό για τις Ζάκυνθο γενικότερα. Τρομερό. Πολύ καλό. Λοιπόν, φίλε, εγώ σε αφήνω λίγο να περάσει αυτή η ωρίτσα που θέλουμε και ξαναρχόμαστε. Εντάξει, εδώ θα είμαστε. Μάκη μου. Λοιπόν, περάσαμε μία ώρα και 10 λεπτά και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Έχει βγει και τα ζουμάκια, τα βλέπω. Είναι. Ναι. Πρέπει να έχει μαλακώσει. Όχι, έχουμε λίγο ζουμάκι, το χρειαζόμαστε για τα. Αλλά για δεν τα ήταν αυτό που είχες βάλει. Ναι. Λοιπόν. Διαδικασία τώρα από εδώ και πέρα. Τα μαρούλια. Ναι. Πρέπει να μην χρησιμοποιούμε μαχαίρι. Πολύ σωστά. Να το κάνουμε. Γιατί με το μέταλλο εδώ έχει οξυδώνει. Σωστά, πολύ ωραία. Λοιπόν, έτσι. Οπότε τα κόβουμε. Σωστά, με το χέρι. Με το χέρι. Εσύ ρίχνεις τα μαρούλια τώρα δηλαδή μέσα. Ρίχνουμε τα μαρούλια. Ωραία. Ξέρεις, αυτά είναι αρκετά. Μπορεί να μην δίνει γεύση, αλλά δίνει μία άλλη νοστιμιά στο κρέας. Εντάξει, και μετά άλλα τα υπόλοιπα που θα βάλουμε μέσα. Λοιπόν, το μαρούλι πρέπει να είναι αρκετό. Γιατί μαλακώνει και χρειάζεται με το κρέας. Ωραία. Λοιπόν, λίγο το σκεπάζουμε τώρα για να μαραθεί το μαρούλι μέσα. Mm-hmm. Εντάξει. Και μετά, σε 10 λεπτά, θα το αυγοκόψουμε. Θα είναι έτοιμο το φαγητό μας. Ναι, αλλά όταν λες αυγοκόψιμο, τι θα χτυπήσεις αυγά δηλαδή και τέτοια. Βέβαια. Αυγά, λεμόνι, λίγο ζουμάκι εκεί. Όλη η διαδικασία που κάνει η γιαγιά. Βέβαια. Τι, από αυτούς πήραμε την τεχνοτροπία. Σωστός. Λοιπόν, τώρα είμαστε έτοιμοι. Wow. Έχει περάσει το δεκάλεπτο, βλέπουμε εδώ τι γίνεται, αρώματα, ιστορίες. Μα αυτό είναι το ωραίο, έτσι. Δηλαδή, ομορφιές του τόπου, αρώματα και γεύσεις. Λοιπόν, και τώρα χαμηλώνουμε τη φωτιά. Ωραία. Εντάξει. Πολύ ωραία. Και θα μπούμε στη διαδικασία να το αυγοκόψουμε. Για να σε δω, ρε φίλε μου, το αυγολέμονο. Μπορούμε να πάρουμε αυτά. Βεβαίως, το παίρνω εγώ. Από εκείνη τη μεριά. Έλα να σου πω κάτι. Κάνεις και εσύ όπως έκανε η μαμά μου. Σφυράζει δηλαδή με το αυγολέμονο. Σφυράζει για να μην σου κόψει. Δεν σφυράγανε. Τι κάνανε. Φυλάκια στέλνανε. Α, ωραία, για να δω. Δηλαδή αγαπούσανε το. Για να λοιπόν, να παίρνουμε τα αυγά. Εγώ χρησιμοποιώ μόνο σκρόπους. Πολύ καλά κάνεις. Η διαδικασία του αυγολέμονου έχει μυστήρια. Δηλαδή, ή θα σου κόψει ή θα σου βγει. Τώρα θα δούμε. Αν του κόψει το κυρίου Μάκη, θα δούμε τι θα γίνει. Λίγο το παρακαλώ. Εδώ. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Καλό θα είναι τα αυγά να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Σωστά. Να μην είναι παγωμένα. Σωστά. Είναι μικρές λεπτομέρειες. Πολύ μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Βεβαίως. Βεβαίως. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό που καθόμαστε και λέμε τώρα εδώ πέρα, γιατί να σου πω κάτι, σίγουρα μια νοικοκυρά ξέρει το τι θα κάνει και πώς θα κάνει το αυγολέμονο. Σημασία έχει κάποια καινούργια νοικοκυρά που ξεκινάει να της δώσουμε κάποια τύψη να τα βάλει, έτσι δεν είναι. Οπα. Θα τα πάρω αυτά. Λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν. Και τώρα ξεκινάει η διαδικασία. Έχουμε 4 αυγουλάκια. Θα βάλουμε το ανάλογο λεμόνι.
Ωραία. Δηλαδή περίπου τώρα στο χειμώνα. Να βγάλω εδώ πέρα τι έβαλε. Έβαλε δύο λεμόνια. Περίπου. Το χειμώνα. Περίπου δύο λεμόνια. Και αρχίζουμε και χτυπάμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ χρειαζόμαστε να σβήσουμε τη φωτιά. Δεν τη θέλουμε άλλο. Να βράσει, είναι έτοιμο. Εντάξει. Εδώ θέλουμε, αν το ρίξουμε τώρα, το έκοψε. Σίγουρα. Λοιπόν, θέλουμε να το φέρουμε αυτό, να το φέρουμε στη διαδικασία, στην ίδια θερμοκρασία. Με αυτό που έχει μέσα η κατσαρόλα. Με αυτό που έχει μέσα η κατσαρόλα. Χρειαζόμαστε μια κουτάλα. Εγώ θα σου τη δώσω, φίλε, και θα σε βοηθήσω κιόλας για να το φτιάξεις. Τότε. Αλλά εάν κόψει. Δεν θα πεις ότι φταίω εγώ. Θα το μοιράσουμε. Σωστά. Okay, εντάξει. Να έρθω από εκεί. Ναι, ναι, παρακαλώ. Να σε βοηθήσω. Έτσι. Λοιπόν. Εσύ τι θέλεις, θα παίρνω εγώ, Θέλεις το ζουμάκι και να σου ρίχνω σιγά σιγά. Σε ροή, γραμμή. Ωραία, έτσι δηλαδή, ωραία. Να το βλέπουμε κιόλας. Έτσι. Τέλεια. Κοίτα πως φουσκώνει. Ε, οπότε κάνεις καλή δουλειά, φίλε, αυτό θέλεις να μου πεις τώρα. Εντάξει, τώρα... Όχι για να το... Αλλά δεν μου έχει κόψει εμένα. Τώρα, άμα μου κόψει σήμερα... Θα φταίω εγώ, θα φταίω εγώ. Τι να πω τώρα, τι να πω. Άμα μου κόψει σήμερα. Mm. Πάντως, θέλω να σου πω κάτι, ότι δεν έχουμε πρόβλημα, δηλαδή όταν λέω δεν έχουμε πρόβλημα, κριτικές που έχετε στα TripAdvisor για το Avalon είναι τρομερές, έτσι, δηλαδή δεν ξέρω τι έχεις κάνει φέτος εδώ, μάλλον, απλά κάνουμε να τη σε δουλειά πειράξω μας. Και λίγο. Απλά κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν με ενδιαφέρει εμένα να κάνεις τη δουλειά σου ή όχι, εμένα με ενδιαφέρει ότι έχεις μάλλον ένα καλό προσωπικό από πίσω σου που σε βοηθάει για να κάνεις τη δουλειά σου. Δόξα Θεώ. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, να λέμε ότι γιατί ένα σεφ δεν είναι πάντα σεφ, αν δεν έχει και από πίσω του μια σωστή ομάδα, έτσι δεν είναι. Να σου ρίξω καλό. Λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα, ωραία. Το καταλαβαίνω από τα δάχτυλά μου από κάτω. Σωστός. Πάμε. Ξέρεις, είναι πολύ ωραίο να συνεργάζονται δύο σεφ, που συνήθως εμείς τρογόμαστε, αλλά... Εντάξει. Εδώ τώρα δεν έχουμε εμείς, είμαστε τι και φιλαράκια. Τι να χωρίσουμε. Πώς το βλέπεις τώρα. Μια χαρά είναι τώρα. Έτσι. Μια χαρά. Εγώ το βλέπω στο μάτι, εσύ το βλέπεις από κάτω, αλλά εγώ το βλέπω στο μάτι ότι είναι, Λοιπόν, τώρα, τη μαγική στιγμή. Ναι, να αφήσω την κουτάλα δύο λεπτά και έρχομαι, έτσι. Ναι, για προσέξτε με, έτσι. Τέλεια. Το αυγολέμον όταν βγάλει τον αφρό επάνω, δείχνει και δεν ότι... το ανακατεύουμε. Όχι, ποτέ, ποτέ. Δεν βάζουμε κάτι, έτσι το γυρίζουμε. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι. Αυτό χρειάζεται μόνο. Αυτό χρειάζεται, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Η τελευταία μενελιά είναι. Ξέρεις. Θα σου έκανα πλάκα τώρα. Θα σου έλεγα γιατί το κόψεις εκεί πέρα. Ότι... σε πρόλαβα. Αυτό σου λέω. Λοιπόν. Και τελείωσε. Βάλε λίγο ακόμα. Εμένα μου άρεσε ο ανοιχτός. Βάλε φίλε λίγο ακόμα. Εμείς θα το φάμε. Δεν πιστεύω να είναι για τους πελάτες σου. Εμείς θα κάτσουμε τώρα κάτω το φάμε. Αλλά λίγο είναι για τους πελάτες. Λίγο είναι. Όχι, δεν είναι. Εμείς θα το φάμε όλο. Λοιπόν. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εάν ήσασταν εδώ αυτή τη στιγμή και παίρνατε μόνο τη μυρωδιά, ειδικά τώρα που έπεσε ο άνηθος από πάνω και βγάζει τα αρώματα, θα τρελαινόσασταν. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να το δοκιμάσετε. Εμείς θα καθίσουμε τώρα να το φάμε. Δεν μπορούμε να σας στείλουμε, αλλά να είστε σίγουρες ότι εάν το φτιάξετε κάποια στιγμή θα είναι υπέροχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Avalon. Εγώ θα βγω έξω, Μάκη μου, τώρα να μαγειρέψω κι εγώ κάτι. Ωραία. Δηλαδή, εγώ θα βγω να φτιάξω ένα μπακαλιαράκι με χόρτα, άγρια. Αχα. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που γύριζες όλο το πρωί σήμερα και μου βρήκες όλα αυτά που σου ζήτησα. Έτσι, θα τα πούμε ξανά αργότερα. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Μετά από τη μαγειρική που κάναμε με το αρνάκι το φρικασέ στην κουζίνα του κυρίου Μάκη Αυγερινού στο Avalon ξενοδοχείο, θέλω και εγώ να παρουσιάσω, γιατί μου αρέσει αυτός ο χώρος. Ήθελα να βγω έξω στο μπαλκόνι, να φαίνεται αυτή η υπέροχη θέα, να φαίνεται η μπόχαλη, να φαίνεται η ζάγκυνθος, αλλά λόγω του καιρού σήμερα δεν μπορούσαμε, δεν πειράζει όμως. Αυτός ο χώρος εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλω να σας φτιάξω ένα πάρα πολύ γρήγορο πιάτο. Το μπακαλιάρο. Ο μπακαλιάρος δεν είναι παραξηγημένο ψάρι, είναι ένα πάρα πολύ καλό ψάρι και είναι ένα ψάρι που το τρώνε πάρα πολύ φτωχοί, γιατί δεν είναι πολύ ακριβό.
Εγώ έχω, από ό,τι βλέπετε, τρεις μπακαλιάρους. Θα σου φτιάξω μία μερίδα μόνο. Θα έχω φιλετάρει τον έναν. Βεβαίως το υπόλοιπο δεν το έχουμε πετάξει. Το έχουμε κρατήσει να φτιάξουμε μια πάρα πολύ ωραία σουπίτσα. Και το κεφάλι είναι πάρα πολύ ωραία σούπα. Αλλά και τα κουκαλάκια του. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Αυτό που σας έχω φέρει εδώ είναι να δείτε χόρτα άγρια του βουνού μαζί με σπανάκι. Το μπακαλιάρο. Φρέσκο κρεμμυδάκι. Ντομάτα φρέσκια, άνηθο, να ξέρετε πάντα κάτι, ότι όταν βάζουμε χόρτα, σπανάκι, μαρούλι κτλ, πάει πάρα πολύ ο άνηθος ή ο μάραθος. Εμένα μου αρέσει ο άνηθος, γι' αυτό προτιμώ τον άνηθο, δεν μου αρέσει ο μάραθος. Και βεβαίως, αυτό που χρησιμοποιούμε πάρα πολύ στη Ζάκυνθο, το καλύτερο ντομάτας. Τον βάζουμε παντού. Και βεβαίως και βγάζει την αστρονιά του. Μπορεί να είναι λίγο ξινός, λίγο έτσι, να θέλει λίγο τη ζαχαρίτσα του, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Ανάβω το μάτι μου. Ελαιόλαδο, σίγουρα ελαιόλαδο, δεν βάζουμε κάτι άλλο. Και δεν υπάρχει περίπτωση να μαγειρέψουμε με κάτι άλλο εμείς εκτός από ελαιόλαδο. Μία γρήγορη διαδικασία, πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει αυτό το πιάτο, γιατί μπορώ να το φτιάξω μέσα σε 10 λεπτά και να φάμε εγώ και η γυναίκα μου, γιατί όχι. Περιμένω να ζεσταθεί λίγο το λάδι, λίγο. Τα φιλεταρισμένα μπακαλιάρο που έχω φτιάξει, δεν έχω κάνει κάτι διαφορετικό. Έχω αφαιρέσει μόνο το φιλέτο. Έχω κρατήσει το κόκαλο και το κεφάλι για να φτιάξω μια σουπίτσα το βραδάκι να φάμε. Δύο φιλετάκια είναι αρκετά. Έτσι. Και δεν θέλει και πολύ ώρα. Γιατί ήδη τα χόρτα θα βγάλουν το ζουμάκι τους, οπότε μαζί με την οστιμιά που θα βγάλει το τηγάνι με το λαδάκι του και το άρωμα του μπακαλιάρου, θα φτιάξουμε και την γαρνιτούρα μας. Βλέπετε, αμέσως ο μπακαλιάρος πως πήρε το σήμα. Ένα εύκολο πιάτο, που αν βρείτε το μπακαλιαράκι, πάρτε το, μπορείτε να το κάνετε οτιδήποτε. Μπορείτε να φτιάξετε αυτό το μπακαλιάρο που σας δίνουμε τώρα, μπακαλιάρο με λίγο ντομάτα και λίγο σκορδάκι στο φούρνο. Μπορείτε να φτιάξετε το μπακαλιάρο πλακί. Κοιτάξτε, έλειωσε. Έτσι, ας χρησιμοποιήσω καλύτερα τη σπάτουλα. Έλειωσε ο μπακαλιάρος. Δηλαδή, φανταστείτε πόσο γρήγορο πιάτο είναι. Εδώ. Τόσο γρήγορα. Δεν χρειάζονται πολλά πράγματα. Εδώ ακριβώς, αυτό που πρέπει να κάνω είναι να αφαιρέσω τον μπακαλιάρο. Έχει βγάλει τα αρώματα του μέσα στο τηγάνι. Θα προσθέσω ακριβώς για μία μερίδα τα χόρτα που χρειάζομαι. Είναι άγρια χόρτα μαζί και σπανάκι. Μ' αρέσει το σπανάκι, μ' αρέσει τη μυρωδιά του. Γι' αυτό το έβαλα. Δεν χρειάζεται παραπάνω από τόσο. Απλώς το βάζω στο τηγάνι. Εδώ, επειδή εγώ θέλω να του δώσω μια ιδιαίτερη γεύση, διάλεξα συνήθως με το ψάρι αυτό που βάζουμε είναι ένα άσπρο κρασί, ένα ροζέ. Αυτό που διάλεξα είναι ένα άσπρο κρασί, το βερδέα. Θα ρίξω λίγο μέσα. Ακούστε τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή, εδώ αυτό που γίνεται είναι, θα το πούμε τσιγκαριαστά, να το πούμε, μην παραξηγηθούν οι φίλοι μας οι κριτικοί. Κοιτάξτε, πέσαν τα χόρτα. Αυτό που κάνω είναι να βάλω μία βουταλίτσα φρέσκο κρεμμυδάκι, λίγο ντομάτα φρέσκια, την οποία την έχουμε περάσει από το βρίσκι. Άνηθο, σας είπα ότι εμένα μου αρέσει ο άνηθος. Μυρωδιές. Αυτά είναι, μυρωδιές, αρώματα και ομορφιές του τόπου. Και βεβαίως θα κάνω το χατήρι εδώ. Να ρίξω πολύ λίγο πέπερ. Πάρα πολύ λίγο. Πιπεράκι.
αλατάκι. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να το αφήσουμε για 3-4 λεπτά. Όχι παραπάνω. Κοιτάξτε τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή δηλαδή να μου δώσουν ένα πυρούνι να το φάω όπως είναι. Ωραία. Πολύ ωραία. Όχι. Δεν χρειάζεται καθόλου σκεπασμά. Πάρα πολύ ωραία τα χόρτα που μου έφερε ο κύριος Μάκης. Γιατί από το πρωί τον έχω στείλει να μου βρει χόρτα. Άγρια χόρτα και φρέσκο μπακαλιάρο. Σήμερα το πρωί ήρθε ο μπακαλιάρος και εμείς αυτή τη στιγμή το μαγειρεύουμε για να φάμε. Λιγάκι, πολύ λίγο. Εάν χρειαστεί να βάλετε λίγο λαδάκι, εγώ το βλέπω εδώ πέρα ότι χρειάζεται λίγο ακόμα, μ' αρέσει και το λάδι, προσθέστε λίγο λαδάκι. Ξάλλου κάνει καλό για την υγεία μας. Ένα γρήγορο πιάτο, πάρα πολύ γρήγορο, ανάψτε δύο κεράκια, ανοίξτε και ένα καλό κρασί, το βερντέα, και φωνάξτε τη φίλη σας, τη γυναίκα σας, το φίλο σας και φτιάξει τον μπακαλιάρο με άγρια χόρτα. Ακριβώς σε αυτή τη φάση, αυτό που θέλω να κάνω είναι να βάλω μέσα τον μπακαλιάρο μου, εντάξει, ακριβώς από πάνω. Γιατί, για ποιο λόγο. Για να πάρει τις μυρωδιές από όλα αυτά τα χόρτα, από όλες αυτές τις νοστιμίες, από το κρασί, το μπελντέ, από την ντοματούλα, οτιδήποτε έχουμε βάλει μέσα από τον άνηθο τον ίδιο. Δεν τον ανακατεύουμε γιατί θα μας λιώσει, τον αφήνουμε έτσι για λίγο. Δευτερόλεπτα. Ίσα να πάρει μια μικρή ουράση. Τέλεια. Εδώ. Τελειώσαμε. Το σβήνω. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να καλέσουμε κάποιον ή να πιούμε δύο ρούζα ή να βάλουμε λίγο κρασί. Πάντως κάτι να κάνουμε για να το φάμε. Θα σερβίρω αμέσως και θα φωνάξω κάποιον να το δοκιμάσω. Αφήστε λίγα πρώτα από κάτω, πάρει μια στιγμιά. Μην κρύψετε τον μπακαλιάρο. Δεν είναι όμορφο να το κρύψουμε. Γιατί τελικά αυτό είναι και αρχηγός αυτό το τηγάνι, έτσι, είναι ο μπακαλιάρος. Και εδώ, αυτό όλο το πράγμα, αυτό, που με ένα καλό χωριάτικο ψωμί, το οποίο δεν μου φέρανε σήμερα και δεν ξέρω γιατί δεν μου φέρανε, το ρίχνετε εδώ στην άκρη. Αυτό που θέλω να κάνω εδώ τώρα είναι να ρίξω λίγο φρέσκο ελαιόλαδο. Τέλειο. Και επειδή έχω ψιλοκόψει και λίγο άνηθο και μου αρέσει ο άνηθος όπως σας είπα, δεν μου αρέσει να βρωμίζω λίγο γύρω το πιάτο, εδώ θα το ρίξω από πάνω. Αυτό είναι. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Άβαλον. Και του χρόνου που θα γίνει 4 αστέρων, εμείς θα είμαστε εδώ να φτιάξουμε κάτι πολύ πιο καλύτερο. Σας ευχαριστούμε πολύ.